Λοιπόν, ξεκινάμε μια είδηση η οποία είναι της τελευταίας στιγμής και έχει να κάνει με την απώλεια μιας αθλήτριας η οποία έχασε τη ζωή της σε έναν διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα εκεί μεταξύ Κάσου και Καλύμνου. Ακριβώς. Έπαιρνε μέρος μαζί με άλλους συναθλητές της. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Βρέθηκε στη θάλασσα και λίγο αργότερα την περισυνέλεξαν, έχει χάσει τη ζωή της η γυναίκα αυτή, η αθλήτρια. Έτσι. Υπήρχαν πολλοί συναθλητές της στο σημείο, γιατί ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας και αμέσως υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και δραματικές εκκλήσεις μέσω των ασυρμάτων για να σπεύσουν τα παραπλέοντα σκάφη σε βοήθεια. Άκουγαν μέσω VHF όλοι οι συναθλητές της τι ακριβώς συνέβαινε, έτσι. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες χθες οι καιρικές συνθήκες. Πάμε να μιλήσουμε. Με τον κύριο Αντωνόπουλο, είναι μέλος ενός πληρώματος, αθλητής και ο ίδιος, ο κύριος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Να μας πει περισσότερα. Καλημέρα σας. Όσο καλή μπορεί να είναι. Πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς συνέβη, τι συνθήκες επικρατούσαν, τι ακούσατε εσείς από τα VHF. Κοιτάξτε να δείτε, όπως έλεγαν και οι προβλέψεις, σε εκείνο το σημείο, εκείνη την ώρα, μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, όλο αυτό στο Καρπάθιο που λέμε, ξέραμε ότι θα περιμέναμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Οπότε η προετοιμασία και του καθενός ξεχωριστά πάνω στο κάθε σκάφος και των κυβερνητών θα έπρεπε να είναι οι ανάλογοι. Οι συνθήκες ήταν ακόμα πιο δύσκολες από ό,τι περιμένα. Δηλαδή φτάσαμε να έχουμε 45 με 60 κόμβους αέρα και υπάρχουν πολλά μικρά σκάφη σαν το δικό μας, τα οποία θέλει τεράστια προσοχή. Κάποια στιγμή ακούσαμε στο VHF το περιστατικό, ήμασταν στα 7 μίλια εμείς εκείνη την ώρα, ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα, γίνανε όλες τις προβλεπόμενες κινήσεις, στείλανε το στίγμα κτλ. Κινητοποιήθηκε άμεσα όλος ο μηχανισμός από ό,τι ακούσαμε και από το ελικόπτερο. Έκτοτε εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε ιδιαίτερη επαφή, γιατί όπως είπαμε δυσκόλεψαν πάρα πολύ οι συνθήκες και για εμάς. Όλη τη νύχτα δηλαδή ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Είναι οι συνθήκες αυτών των αγώνων. Εσείς τι ακούγατε στον ασύρματο, τι ακούγατε εκείνη την ώρα? Εντάξει, την επιχείρηση όπως εξελισσόταν. Δόθηκε κάποια στιγμή το σήμα από το σκάφος ότι είχαν άνθρωπο στη θάλασσα. Αμέσως αρχίσαμε να ακούμε το Olympia Radio και τους ανθρώπους από το ελικόπτερο. Επειδή διαβάζω την ανακοίνωση, έπεσαν δύο άτομα, την ανακοίνωση του λιμενικού, έτσι, έπεσαν δύο άτομα mm-hmm. μέσα στη θάλασσα. Η συγκεκριμένη ναι. είναι 40 ετών υπήκος Γαλλίας. Ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια που μας περιγράφουν οι συναθλητές της. Πήγε στο περιφερειακό ιατρείο Κάσου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της γυναίκας. Ναι. Μια τραγωδία. Απίστευτο. Σε ένα αθλητικό γεγονός. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Ξέρουμε από την επικοινωνία που έχουμε μεταξύ των σκαφών ότι υπάρχουν περιστατικά διάφορα. Έχουν γίνει και τραυματισμοί σε άλλα σκάφη, μάλιστα. αλλά μικροτραυματισμοί κτλ. Είναι η συνθήκη αυτών των αγώνων. Είναι οι αγώνες αυτοί. Ναι, απλά μας λέτε ότι επικρατούσαν ακραίες συνθήκες στην περιοχή εκεί στο Καρπάθιο. Εμείς δεν ξέρουμε τώρα, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστεί ή έπρεπε να έχει διακοπεί? Ναι, ο αγώνας δεν έχει κάποια σχέση το αν συνεχίζεται ή όχι. Είναι στην ευχαίρεια του κάθε σκάφους να πάρει την απόφασή του. Μπορεί ανά πάσα στιγμή το κάθε σκάφος να κάνει όποια κίνηση θέλει. Από το να εγκαταλείψει, από το να ναι. Κατεβάσει τα πανιά του, να βάλει τα φιέλης. Δεν είναι σε υποχρεώνει κάποιος να ολοκληρώσει τον αγώνα. Ναι. Δεν μάλιστα. είναι δηλαδή, σου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτό που μας μαθαίνουν εμάς και στο safety training που έγινε του αγώνα και οι εκπαιδευτές που έχουμε και τα έμπειρα άτομα σε κάθε πλήρωμα είναι ότι safety first. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει κανένας αγώνας, δεν μας ενδιαφέρει κανένα αποτέλεσμα, δεν μας ενδιαφέρει καν ο εξοπλισμός του σκάφους, αρκεί να μην κινδυνεύσει άνθρωπος. Κύριε Αντωνόπουλε, είστε κατανοητός να μείνουμε σε αυτά. Δυστυχώς η ασφάλεια είναι πάντα πρώτη, αλλά εδώ είχαμε μια τραγωδία, μια ναυτική τραγωδία. Να σας ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες, να είστε καλά. Να είστε καλά.